Καλό σας μεσημέρι. Για άλλη μία φορά σε αυτόν τον υπέροχο χώρο καλεσμένοι από τη Fair Life και τις ευχόμαστε μακροημέρευση και πάντα επιτυχίες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εγώ θα σας μιλήσω για κάτι που είναι αυτονόητο, δηλαδή κακώς μπαίνει μια τέτοια ομιλία, τι σημαίνει διεπιστημονικά συμβούλια στην Ελλάδα. Ας πούμε το ότι κάνοντας μια μικρή διαδρομή των ασθενών που κυρίως θα χρειαστούν, σε ποια στάση θα χρειαστούν να μιλήσουν πολλοί γιατροί μεταξύ τους. Ενδεχομένως είναι στην αρχή όταν εμφανιστεί η μάζα στον πνεύμονα και θα χρειαστεί να δούμε ο καλύτερος τρόπος βιοψίας ποιος είναι, το υλικό το οποίο θα πάρουμε που ακούσατε πόσο σημαντικό είναι και η ποσότητα αλλά και η ποιότητά του, και κατόπιν όταν ολοκληρωθεί όλος ο έλεγχος τότε θα μπορούσε κανείς να κάνει μια δεύτερη συζήτηση για το προτινόμενο σχήμα θεραπευτικής στρατηγικής. Είναι από το 1986, βλέπετε, είναι το paper αυτό εδώ πέρα, δηλαδή είναι κοντά 40 χρόνια, ότι το Ογκολογικό Συμβούλιο είναι απαραίτητο και έχει βελτίωση της φροντίδας του ασθενού σαν στόχο, αλλά είναι και ένα εργαλείο να δεις πόσο καλά κάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή, ας μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί όλοι πιστεύουμε ότι τα Ογκολογικά Συμβούλια γίνονται μόνο για τους ασθενείς. Είναι λάθος, κατά τη γνώμη μου, είναι ο κύριος στόχος, αλλά έχει πολλά παρεπιδημούν τα ωφέλη, τα οποία είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε υπόψη μας. Επίσης, ενδεικτικά, και πήρα ένα παράδειγμα που έχει μεγάλη διαφορά, πόσο σημαντικό είναι το Ογκολογικό Συμβούλιο όταν σε άλλον όγκο, καρκίνωμα παχαίως εντέρου με υπατικές μεταστάσεις, βλέπετε 1000% βελτίωση της επιβίωσης μέσα σε 10 χρόνια μόνο. Αυτό το άρθρο μας λέει ότι και το ΑΣΚΟ και το ΕΣΜΟ έχουν κάνει ένα κονσένσους στην ποιότητα της φροντίδας του ασθενούς. Και αφού παρέχουν διάφορα άλλα πράγματα, με κόκκινο είναι υπογραμμισμένο ότι είναι σημαντική η διεπιστημονική φροντίδα, γιατί ακριβώς αποτελεί μέρος της ποιότητας παροχής υγειονομικής φροντίδας. Και τώρα πάμε στα βασικά θέματα, τα οποία έχει λίγες γραμμές, αλλά έχει πολύ λόγο. Τι επιστημονικά συμβούλια ογκολογικά γίνονται πάρα πολλά. Τι κάνει όμως ένα ογκολογικό συμβούλιο καλό, πραγματικά, γιατί εκεί είναι όλη η ουσία του προβλήματος. Δεν είναι να μαζευτούν τρεις άνθρωποι και να μιλήσουν το τι θα κάνουμε σε έναν ασθενή, αλλά θέλεις μια καλή ομάδα η οποία να είναι κατρητισμένη στο αντικείμενο το οποίο συζητάμε. Καρκίνος του πνεύμονα δεν χρειάζεσαι οποιοδήποτε ακτινολόγο. Χρειάζεσαι κάποιον ακτινολόγο που ξέρει τη δουλειά του. Κάνει κάποια αντίγυση? Όχι. Να έχεις κάποιον θωρακοχειρουργό σαφώς, που να μην είναι καρδιοχειρουργός όμως, εκτός αν πρέπει να είναι καρδιοχειρουργός γιατί είναι κοντά στην καρδιά. Άρα θέλεις ένα βασικό πυρήνα ανθρώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο. Χρειάζονται υποδομές. Οι εποχές εκείνες που είναι γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι που κοιτάζουμε ακτινογραφίες απλές έτσι με αξονικές και τις κοιτάζουμε και περνάμε μπροστά από το φωτισμένο πίνακα έχουν παρέλθει. Δηλαδή χρειάζεσαι να έχεις και υποδομές γραμματιακές και να έχουν περάσει όλες οι ακτινολογικές εικόνες ώστε να παίξουν στην ώρα της συνάντησης, η παθολογοανατομική έκθεση, το report, το παθολογοανατομικό, με τις μοριακές μεταλλαγές ενδεχομένως. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να έχεις μια αποδοτική ομάδα. Θα πρέπει να την προετοιμάσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει ξαφνικά ένας να σου φέρει ένα ασθενή. Θα πρέπει να έχεις μια γραμματέα η οποία θα πει παραμονές 12 η ώρα της συνάντησης. Τελειώσαμε, όσοι ήρθατε, ήρθατε. Βάλτε τα περιστατικά, δώστε μας τα δεδομένα του ασθενούς, τις εικόνες και όλα τα λογιστικά κομμάτια, γιατί μπορεί οι άνθρωποι που θα μαζευτούν να μην είναι από τον ίδιο χώρο. Οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι με βάση τον ασθενή. Άρα δεν θα πρέπει κανείς να βάλει απλώς τα guidelines, τι λένε. Τα guidelines είναι για να ομογενοποιήσουν μια θεραπεία. Αλλά το σημαντικό είναι να δει κανείς
ότι ο ασθενής έχει τις τάδε προτιμήσεις, ζει σε εκείνη την περιοχή του, της Ελλάδος που είναι κοντά ή μακριά από το επιστημονικό κέντρο που τον έχει αναλάβει, ότι έχει μια οικογένεια ΑΒΓ, ένα επάγγελμα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα βάλουμε στο προσκήνιο. Και βέβαια χρειάζεται και μια ισχυρή προσωπικότητα η οποία θα συντονίζει, θα κάνει αυτό που λένε το governance αυτής της ομάδος, γιατί πάντα θα υπάρχουν εγωισμοί, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρισφρίουν όπου και να είναι για να δούνε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και να πάρουν αυτό που θέλουν, αλλά χωρίς να προσφέρουν. Άρα θέλει ένα συντονισμό εξαιρετικά ευφυή και εξαιρετικά γεφυροποιό. Τα ωφέλη αυτού του Ογκολογικού Συμβουλίου είναι πολλαπλά και ναι, μεν βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στη θεραπεία, αλλά ταυτόχρονα αυτή η βελτίωση έχει και ένα οικονομικό όφελος στο σύστημα υγείας, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μας βελτιώνει όλους εμάς που συμμετέχουμε σαν επικοινωνία μεταξύ μας και πολλές φορές μας αυξάνει την ικανοποίηση και την ψυχολογική ευεξία όταν συμμετέχουμε. Είναι γεγονός ότι τουλάχιστον σε αυτό που συμμετέχω εγώ, στο τέλος όλοι θέλουμε να βγούμε, να συνεχίσουμε παραέξω, να συζητήσουμε, να αναλύσουμε δεδομένα τα προβλήματα που έχει ο καθένας στον χώρο του. Έχεις καλύτερη συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές όταν περάσει ένα ογκολογικό συμβούλιο. Έχεις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Έχω μάθει άπειρα πράγματα από τους θωρακοχειρουργούς και τους ακτινοθεραπευτές σε αυτές τις συναντήσεις μου στα ογκολογικά συμβούλια. Φαντάζομαι μπορεί και αυτοί να μάθαν κάτι από τους ογκολόγους που συμμετέχουν. Έχεις μια υποστήριξη σε ένα συναδελφικό περιβάλλον, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχει μια ασφάλεια ιατρονομική, η οποία συνεχώς αυξάνει ο κίνδυνος στις μέρες που ζούμε. Και βέβαια το δεδομένο των κλινικών αποτελεσμάτων είναι εμφανές, όπως έδειξα και προηγουμένως. Σε ένα τέτοιο συμβούλιο για τον πνεύμονα συμμετέχει σαφώς ο πνευμονολόγος και ο πνευματικός και ο διαγνωστής, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση των λοιπών νοσημάτων του θώρακα που έχουν πολλοί τέτοιοι ασθενείς, ο θωρακοχειρουργός, ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, ο ακτινολόγος, ο πυρηνικός γιατρός με την αυξημένη διενέργεια του ΠΕΤ, αλλά ενδεχομένως και άλλες πυρηνικές θεραπείες στους νευροενδοκρινείς όγκους του πνεύμονα, που είναι ένα μέρος του καρκίνου του πνεύμονα, ο παθολογονατόμος, ο παθολόγος ογκολόγος, η ανακουφιστική ομάδα, ποιος συμμετέχει, ποιο κέντρο έχει ανακουφιστική ομάδα, που είναι πολύ σημαντική να μπει από την πρώτη γραμμή της θεραπευτικής επιλογής. Και βέβαια, αν έχεις άτομο σε κλινικές μελέτες, είναι σωστό να συμμετέχουν, γιατί σου θυμίζει τι έχεις στο περιθώριο για τον ασθενή σου. Τα δύο προτελευταίες διαφάνειές μου είναι η μετεξέλιξη αυτού του τυπικού ογκολογικού συμβουλίου, ειδικά αυτό το οποίο συνδέει ειδικούς από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος, αλλά και όχι μόνον, και το οποίο κορυφώθηκε στην περίοδο της επιδημίας του κορονοϊού. Οπότε δημιουργήσε ένα ασύγχρονο κατά κάποιο τρόπο ή και σύγχρονο ογκολογικό συμβούλιο. Σύγχρονο είναι όταν συμμετέχουν όλοι μαζί ταυτόχρονα. Το ασύγχρονο είναι το να αποθηκεύσεις αυτό το ογκολογικό συμβούλιο και μπορείς να το ανατρέξεις αργότερα, κυρίως για εκπαιδευτικές διαδικασίες, και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι αυξάνεται η προσέλκυση εξειδικευμένων ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να είναι χειρουργοί τραχύλου, οι οποίοι μπορεί να είναι σημαντικοί σε κάποιες περιπτώσεις, ή χειρουργοί κοιλιάς, επίσης πολύ σημαντικοί, ή ισοφάγου. Επομένως, είναι δυνατότητα να έχεις πολύ μεγαλύτερο εύρος ειδικών εξειδικευμένων στον χώρο τους από μακριά, και είναι κάτι στο οποίο θέλει ακόμα καλύτερη υποδομή. Όλες οι πλατφόρμες δεν μπορούν να σηκώσουν κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι είναι αυτό που θα έπρεπε κανονικά να εφαρμόζεται σήμερα σε όλα τα μέρη του κόσμου, του δυτικού κόσμου τουλάχιστον, ή της Νοτιοανατολικής Ασίας, και σε πολλά εφαρμόζεται αν ξεπεράσει κανείς το σκόπελο του GDPR, το οποίο είναι σημαντικός. Και το τελευταίο, το σχόλιο μου για τα ογκολογικά συμβούλια στην Ελλάδα είναι ότι είναι θεσμοθετημένα εδώ και χρόνια, από το 2012,
Είναι εξαιρετικά σαφρό το επίπεδο. Έβαλα απλώς για να δείτε ότι όταν συνδέθηκε αυτό εν μέσω της οικονομικής κρίσης, ήταν κυρίως μια προσπάθεια να περιορίσουν το κόστος και όχι μια προσπάθεια να έχουν βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων στον ασθενή. Αποτελείται από 15 παραγράφους, οι οποίοι απλώς κάνουν μια ευγενή αναφορά στο τι πρέπει να γίνει. Έχει ξεπεραστεί σε πολλαπλούς τομείς από το ποιοι συμμετέχουν. Δηλαδή, ενδεικτικά, ότι η ομάδα που συμμετείχε στο συμβούλιο αυτό είναι οι τρεις βασικές ειδικότητες, θωρακοχειρουργός, παθολόγος, ογκολόγος και ακτινοθεραπευτής και κάποιες φορές μνημονολόγος. Δηλαδή, χωρίς παθολόγο ανατόμο, χωρίς τίποτα άλλο. Αλλά είναι ξεπερασμένο, κάθε άρθρο του έχει ξεπεραστεί στην πορεία και θέλει ριζική αναδιάρθρωση. Δεν εφαρμόζεται στην πράξη, δηλαδή θα πρέπει κανείς να δει πού μπορεί να εφαρμοστεί, τι σύνδεση μπορούμε να κάνουμε και βέβαια δεν είναι καθόλου μα καθόλου εκπαιδευτικό το μοντέλο το οποίο έχει επιλέξει αυτός ο νόμος. Θέλει ριζική αναδιάρθρωση. Και βέβαια η εξέλιξη του αύριο που είναι το Μοριακό Ογκολογικό Συμβούλιο, το είπε και η κυρία Σαέτα, όπου βλέπει κανείς ότι πλέον δεν θεραπεύεις καρκίνο του πνεύμονα, αλλά θα πρέπει εξ αρχής, σαν reflex test που είπε και ο Περικλής ο Φούκας, θα πρέπει να ξέρουμε ακόμα και πριν χειρουργηθεί, που λέει ο λόγος κάποιες φορές, για κάποιες ειδικές κατηγορίες ασθενών, ένα στοιχειώδες μοριακό προφίλ, πόσο περισσότερο μετά τη διάγνωση, πόσο περισσότερο στην υποτροπή, γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλά αντισυγκρουόμενα ευρήματα. Όλα αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με τα συστήματα υγείας ανά χώρα, ανά περιοχή, ανά νοσοκομείο και ανά πάροχο υγείας. Όλα αυτά δημιουργούνται από τις ανάγκες του ασθενούς και εκεί πρέπει να είναι το επίκεντρο, αλλά και την πρόσβαση στα φάρμακα τα οποία έχουμε και τα οποία δεν είναι δεδομένοι. Και βέβαια το Ογκολογικό Συμβούλιο αποτελεί την κορονίδα αυτών των καλών κλινικών πρακτικών. Συμπεραίνοντας, η νομοθεσία του Ογκολογικού Συμβουλίου χρήζει αναθεώρησης και πρέπει να γίνει σήμερα. Έχει πολλαπλά ωφέλη που αφορούν τη βελτίωση της περίθαλψης, την αποδοτικότητα των επαγγελματιών υγείας, αλλά και την εκπαίδευση και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ τους. Και εδώ διαφαίνεται άλλη μια φορά ότι η εξειδίκευση στην ογκολογία δεν είναι απλά ένας ογκολόγος απλώς που τα κάνει όλα ή ένας ακτινοθεραπευτής που τα κάνει όλα. Είναι πολύ σημαντική η εξειδίκευση και βέβαια η εισαγωγή του Μοριακού Ογκολογικού Συμβουλίου και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών θα πρέπει να επιταχυνθούν τα μέγιστα στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.